Σπουδαία συνέντευξή σου του κυρίου Σμαραγδαίου. Ναι, αλλά δεν ξέρω την Τζαγκρινού όμως, κατάλαβες. Βρε λύσα κακιά, τον έπιασες Χρυσικόπουλο. Έκανα λίγο, όχι χιουμόρ, χάρη ήταν αυτό. Ήταν βαρθακουρικό. Βαρθακουρίστικο, βαρθακουρίστικο. Γιάννης Σμαραγδαίος λοιπόν, σπουδαία συνέντευξη. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε να μιλήσουμε, γιατί πραγματικά τον θεωρώ το σημαντικότερο Έλληνα σκηνοθέτη. Κάνει εκπληκτικές παραγωγές, από τις λίγες παραγωγές που μπορούν να ανταγωνιστούν ξένες ταινίες και να προβληθούν στο εξωτερικό. Χαίρομαι που παίζουμε τη συνέντευξη σήμερα, όλο τυχαίως, για δύο λόγους. Αφενός είναι η βραδιά των Όσκαρ, πάνω που λέω ότι είναι ένα σκηνοθέτη που πολλά έργα του, όπως ο Ελ Γκρέκο, όπως ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι που μεταδόθηκε στο Sky πριν από ένα μήνα ακριβώς, θα μπορούσαν να έχουν αποσπάσει ακόμα μεγαλύτερα βραβεία από αυτά που ήδη έχουν αποσπάσει στο εξωτερικό. Και βέβαια από ό,τι έμαθα σήμερα είναι για τα γενέθλιά του. Να τα εκατοστήσει. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε μάλλον και να δημιουργείτε όμορφα πράγματα για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι μεγαλύτεροι. Υπέροχες ταινίες, πολλές βιογραφίες. Και συνήθως δεν μιλάει σε συνέντευξη έτσι, ξέρεις, του βίντεο που είναι λίγα λεπτά. Δέχτηκε, τον ευχαριστούμε και πάμε να δούμε μερικά από όσα είπαμε. Κύριε Σμαραγδί, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να σας εκφράσω τη χαρά μου. Χάρηκα που με το που σας το πρότεινα, παρότι είχατε πολύ βαρύ πρόγραμμα με τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυαλί. Πώς ξεκίνησε γενικά το ταξίδι, το συναρπαστικό, στον κόσμο των εικόνων και της σκηνοθεσίας για σας? 8 χρονών ήμουνα, μια νύχτα που αλήτευα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είδα μια άσπρη οθόνη με κινούμενες σκιές και με μια μάντρα που το μισοέκρυβε όλο αυτό. Και όπως το κοίταζα, σήκωσα τη φωνή ψηλά στον ουρανό και αισθάνθηκα ότι αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ έχει σχέση με αυτό που είναι πάνω με τα αστέρια. Και εγώ έχω σχέση με αυτό. Δίνεται γενικά την εντύπωση ενός εξαιρετικά ήρεμου ανθρώπου. Καμιά φορά βέβαια. Χρειάζεται και μια φωνή. Η φωνή. Συνήθως εγώ σε κάθε ταινία μια φορά εκρήγγυμαι. Μια φορά. Αλλά μαζεύουνε τις μηχανές. Ετοιμάζετε τον Καποδίστρια λοιπόν. Ναι, ο Καποδίστριας είναι γνωστός άγνωστος. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι άνθρωπος ήταν αυτός. Εγώ ήμουν κατάπληκτος από αυτόν τον άνθρωπο. Φανταστείτε τι πρόσωπο ήταν αυτός που οι συγκερινοί του, φίλοι και εχθροί, λέγανε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ροπή προς το καλό. Μπράβο, παιδιά! Μ' αρέσει να με λένε αγιογράφο. Βέβαια. Αγιογράφο στον κινηματογράφο. Θεωρείτε ότι έχετε κατηγορηθεί από κάποιους κριτικούς ότι κάνετε αγιογραφίες? Για πολλά έχω κατηγορηθεί. Α, ναι. Αυτοί που θεωρούν κριτικοί, ξέρω, σχολιαστές, τα είπα, γύρω από τον κινηματογράφο κυρίως, θεωρούνται ειδικοί, είναι παντελώς άσχετοι. Γιατί δεν ξέρουν ποτέ, όταν βλέπουν ένα έργο, πώς θα λειτουργήσει μετά από 3 ή 5 χρόνια. Βιάζονται να μιλήσουν και συνήθως πέφτουν έξω. Μέσα από αυτές τις ταινίες έχετε συνεργαστεί και με πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι λίγο πώς είναι η εμπειρία της συνεργασίας με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να σας πω ότι οι ξένοι ηθοποιοί είναι και λίγο πιο έτσι κάπως. Υπάρχει λίγο σταριλίκι. Ναι. Α, υπάρχει λίγο. Ναι. Όμως ο Τζον Κλίζ στο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι μου έκανε απίστευτη εντύπωση. Διότι στο γύρισμα ήταν στρατιώτης και όταν τελειώσαν τα γυρίσματα με τράβηξε και με αγκάλιασε και είπε: Θέλω να πω ότι αυτή εδώ η ταινία είναι ίσως η πιο μαγική ταινία που έχω κάνει ποτέ. Και γύρισε του είπα, really, τα χάσα. Η Κατρίν Ντενεύ πιο στάρ, πιο δύσκολη. Η Κατρίν Ντενεύ, ναι, αλλά πριν μπει μέσα στο πλατό, ερχόταν η άβρα της. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Το βλέπω. Η μοίρα σου είναι ο ανήφορος. Μη φοβηθείς να τον ανέβεις. Βέβαια, συνεργαστήκατε και με Έλληνες ηθοποιούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα έλεγα ότι είναι ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Στάθης Ψάλτης. Και οι δύο ήρθαν 66 χρόνων. Και οι δύο είχαν καρκίνο και το ήξεραν, εγώ δεν το ήξερα.
Και οι δύο ήταν στα γυρίσματα φθινόπωρο και οι δύο πέθαναν άνοιξη προς το καλοκαίρι και οι δύο δεν πρόθεσαν να δουν τις ταινίες. Με τον Στάθη Ψάλτη μου μάλιστα, επειδή είχε συμβεί αυτό το περιστατικό με το Σωτήρι, του πήγα τη σκηνή του, την έστειλα να τη δει. Γυρίζω λοιπόν και του λέω, την είδες τη σκηνή σου, Στάθη? Αν την είδα, μου λέει. Αν την είδα. Πώς με έκανες, ψηλό. Του λέω, μα είναι η ψυχή σου ψηλή. Και έβαλε τα κλάματα. Από εδώ και μπρος. Εσύ θα τον προσέχεις. Η μεγάλη κομική, όπως είναι ο Λάκης Λαζόπουλος. Βέβαια. Έχουν ένα ειδικό ρόλο από το Θεό. Να κάνουν τους ανθρώπους να γελάσουν. Αυτό, ξέρετε, είναι μια μεγάλη ευθύνη. Εάν τώρα ο καθένας από αυτούς ή από εμάς τοποθετηθεί εκεί που δεν είναι η πλειοψηφία εκείνη τη στιγμή, είναι δικό του θέμα. Γιατί είναι άλλο πράγμα πώς συμπεριφέρεσαι σαν καλλιτέχνης. Δηλαδή, κατεβάζει, κάνει τις ψυχές των ανθρώπων να δροσερεύουν. Πολύ σημαντικό. Δικαίωμά του όμως είναι να κάνει μια πολιτική επιλογή που εσύ μπορεί να διαφωνείς. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη νέα τάση των τηλεοπτικών πλατφορμών, όπως είναι το Netflix, όπως είναι το Netflix? Τίνουν αυτές οι πλατφόρμες να αντικαταστήσουν τον κινηματογράφο και τη σχέση του σινεφίλ με τη μεγάλη οθόνη? Εάν αυτό συμβεί, θα χαθεί η μαγεία της αίθουσας, το μυστήριο. Μια ταινία δεν θα ήθελα να τη δω, ας πούμε, να μικραίνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίσατε αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία που προέκυψε τον τελευταίο χρόνο, που μας τρόμαξε όλους. Πρέπει να ομολογήσω ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία εγώ βγήκα κερδισμένος. Συγγνώμη που θα το πω. Πρώτα απ' όλα διότι ξαναερωτεύτηκα τη γυναίκα μου και γίναμε ξανά παιδιά. Αυτός ο εγκλεισμός μας έκανε παιδιά, δεν μας αγρίεψε. Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση λίγο δυσάρεστη. Το λεγόμενο ελληνικό MeToo, με καταγγελίες για κακές συμπεριφορές, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις κτλ. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό? Κοιτάξτε, είναι άγριο πράγμα. Και θα περίμενα κανείς να μην συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Αλλά συνέβη και με άσχημο τρόπο. Με ρωτάνε μερικοί άνθρωποι πώς γίνεται μεγάλα ταλέντα να έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Το δώρο, το ταλέντο δηλαδή, που είναι ένα δώρο θεϊκό, το δίνει ο Θεός και ο άνθρωπος, ο ηθοποιός, ο συνθέτης, το υπηρετεί. Το μέρος το δικό του, δηλαδή της ανθρώπινης βούλησης, που δεν είναι το δώρο, αυτό χαρίζεται, ο καθένας μας βγάζει το χαρακτήρα του. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε ταλαντούχους ανθρώπους και κάνουν σχήμιες. Ποια είναι η δική σου ελευθερία? Η πατρίδα μου. Κάνω το σταυρό μου και λέω, δόξα τω Θεώ, αυτό που μου δόθηκε να είμαι σκηνοθέτης, που είναι η ωραιότερη δουλειά του κόσμου, εάν ο Θεός είναι ευχαριστημένος με μένα και στην επόμενη μου ζωή, σκηνοθέτη να με κάνει. Δεν θα πω μόνο σπουδαίος σκηνοθέτης, γιατί αυτό είναι μία του μεριά. Θεωρώ ότι οι σκηνοθέτες είναι παρατηρητές. Και ένας πολύ καλός παρατηρητής μπορεί να γίνει πολύ καλός σκηνοθέτης. Και όταν είσαι παρατηρητής, έχεις ένα προνόμιο. Ποιο είναι αυτό? Δεν βιάζεσαι να πεις, να κρίνεις. Mm-hmm. Παρατηρείς σιωπηλός και αυτό σου δίνει γνώση. Βέβαια. Είπε πάρα πολλά πράγματα και ειλικρινά, σε κάποια χαμογέλασα, σε κάποια με έκανε να σκεφτώ. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Ειδικά αυτό που είπε στο τέλος για μένα, με εγωίτευσε πάρα πολύ. Μάλλον, δηλαδή, πραγματικά μου τράβηξε την προσοχή, γιατί είναι κάτι που είναι μπροστά μας και δεν το είχαμε παρατηρήσει. Δηλαδή, λέει ότι κατά κάποιο τρόπο ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι, για τους οποίους έχουμε ακούσει τέρατα τον τελευταίο καιρό, μπορεί να είναι ταλαντούχοι τη στιγμή που δημιουργούν αυτό που δημιουργούν ο καθένας στο είδος του, είναι σαν να είναι δοσμένο από ψηλά εκείνη τη μαγική στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζει η πάστα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν η πάστα του ανθρώπου δεν είναι καλή, μπορεί
να κάνει μια μαγική στιγμή το μεγαλύτερο δημιούργημα, αλλά την άλλη στιγμή να κάνει και το μεγαλύτερο έγκλημα. Πολλές φορές να κάνεις κατάχρηση, και πολύ ωραία το λέει. Εξουσίας. Κατάχρηση του ταλέντου σου. Βέβαια. Το γεγονός, βλέπουμε τον κόσμο να εκθιάζει ανθρώπους χωρίς να τους γνωρίζει, mm-hmm. επειδή έχουν ταλέντο. Το ταλέντο είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δώρο Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι. Δεν πρέπει να εξελίσσεσαι ως άνθρωπος και ως ανθρώπινη φύση. Ή ότι δικαιολογεί τα πάντα. Ή ότι δικαιολογεί τα πάντα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό βέβαια για τη γυναίκα του. Ναι. Αυτό δείχνει μια παιδικότητα και μια γλυκύτητα που λες ότι τελικά ο έρωτας δεν έχει ηλικία και δεν έχει χρόνια. Και πόσο όμορφο να έχεις τη δύναμη μέσα από τα πολλά χρόνια, όπως είναι ο κύριος Μαραγδής με τη σύζυγό του, μέσα στις δυσκολίες, στις ευκολίες, βρήκε τη δύναμη και το λέει πολύ γλυκά, γιατί εγώ στα μάτια του αναγνωρίζω έναν άντρα παλιάς σκοπής. Αυτό είναι το αρσενικό παλιάς σκοπής, που το λέει. Και ετοιμάζει να πούμε για την ιστορία μία, κατά την άποψή μου, από τις σημαντικότερες ταινίες του. Η επόμενη ταινία θα είναι ο Καποδίστριας. Ένα πρόσωπο τόσο αγαπημένο, τόσο σημαντικό για την Ελλάδα, που πραγματικά εγώ προσωπικά, σαν φαν πλέον, περιμένω πώς και πώς να δω πώς θα είναι η ταινία του Καποδίστρια by Γιάννης Μαραγδής. Και είναι ωραίο γιατί νέα παιδιά, και τα παιδιά μου βάζω μέσα, και πιο νέοι που θέλουν να μάθουν την ιστορία. Δεν είναι πολύ πιο όμορφο να μαθαίνεις την ιστορία μέσα από μια ταινία? Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλό παράδειγμα γενικότερα και για τα νέα παιδιά. Τι σου έμεινε, Μαρία μου? Αυτό το οποίο είπε για τη γυναίκα του, γιατί θεωρώ αυτό που είπες και εσύ, ότι η αγάπη με τα χρόνια αλλάζει μορφή και πολλές φορές γίνεται πιο ουσιαστική και πιο ωραία, με πιο βαθύτητα. Αλλάζει μορφή με τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαραγδή, πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που θελήσατε να μιλήσετε εδώ σε μια νέα εκπομπή στο Σούκου Family. Ευχαριστούμε πολύ.